Για τη σημασία του εμβολιασμού των εγγύων γυναικών για γρήπη και κορονοϊό, μίλησε στην τηλεόραση του Σέντερ ο γυναικολόγος Σάββας Αποστολίδης. Ο κύριος Αποστολίδης αναφέρθηκε και στους προληπτικούς ελέγχους και στο πόσο συχνά προβαίνουν σε αυτόν οι γυναίκες. Ναι, εγώ είμαι ικανοποιημένος. Κάθε χρόνο βλέπω ότι είναι και καλύτερα τα πράγματα. Βέβαια, αυτό εξαρτάται από το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο των γυναικών. Εμείς τα ιατρία βλέπουμε άλλου επίπεδου. Με την καλή έννοια λέω γυναίκες, οι οποίες είναι πολύ πιο συχνά κάνουν τους προληπτικούς τους ελέγχους. Υπάρχουν υγειονομικές μονάδες του κρατικές, τις οποίες επίσης μπορούν να πηγαίνουν οι γυναίκες. Υπάρχει βέβαια και μια μεγάλη ομάδα γυναικών, οι οποίες δυστυχώς δεν προβαίνουν στους προληπτικούς ελέγχους όσο συχνά πρέπει. Και εδώ μάλλον είναι ζήτημα και του τρόπου λειτουργίας των κοινωνικών υπηρεσιών από ένα σημείο και μετά. Σίγουρα. Για να καλύψουν αυτές τις περιπτώσεις τις οποίες αναφέρεστε. Οι οποίες λίγες δεν είναι. Σίγουρα, γιατί τώρα τελευταία επηρεάστηκε πάρα πολύ και από τον κορονοϊό που είχαμε κλειστές υγειονομικές μονάδες. Τα ιατρία στην αρχή υπολειτουργούσαμε και πολλοίς κόσμος ξεχάστηκε στον προληπτικό του έλεγχο. Λήθεια, εσείς ως γιατρός, άλλη αυτή την περιπέτεια με τον κορονοϊό, δεν ήσασταν στην πρώτη γραμμή ως γυναικολόγος, δεν ήσασταν πνευμονολόγος. Πώς τη βιώσατε? Βέβαια, προσωπικά αρρώστησα εγώ πριν να εμφανιστούν τα εμβόλια στην αγορά. Ήταν το Δεκέμβριο. Το Δεκέμβριο του 20, ευτυχώς, πάρα πολύ εύκολα. Αλλά το θέμα ήταν οι εικόνες που βλέπαμε στην τηλεόραση, οπότε είχα πολύ έντονο το αίσθημα του θανάτου. Από εκεί και πέρα, εντάξει, γίνανε οι εμβολιασμοί, δόξα τω Θεώ, πήγε καλά. Μια που αναφερθήκαμε στην περίπτωση του κορονοϊού, υπόθηκε κατ' επανάληψη όλο αυτό το δύσκολο χρονικό διάστημα με την πανδημία να είναι στην αρχή ανεξέλεγκτη και μετά μερικώς ελεγχόμενη. Τώρα πια μπήκαμε σε μια άλλη φάση. Δόθηκε πολύ μεγάλη σημασία στην αναγκαιότητα εμβολιασμού των εγγύων γυναικών. Εσείς είχατε περιπτώσεις γυναικών που δίσταζαν επειδή ακριβώς εγκυμονούσαν να κάνουν το εμβόλιο. Μπήκατε στη διαδικασία να τις πείσετε? Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ καταρχήν είμαι από την αρχή θετικός στους εμβολιασμούς. Γενικώς. Γενικότερα. Θυμάμαι ήμουνα ειδικευόμενος όταν μου έλεγαν ότι καλός ή κακός, καλός, το μέλλον της ανθρωπότητας είναι τα εμβόλια. Από εκεί και πέρα στους εμβολιασμούς είχε πέσει μια εργασία του Βρετανικού Κολεγίου Γυναικολόγων, όπου από την αρχή ήταν ένθερμοι στο να εμβολιάζονται και οι έγκυες γυναίκες και μάλιστα από το πρώτο τρίμηνο. Άρα λοιπόν εγώ εξ αρχής προσπαθούσα να πείσω τις γυναίκες να κάνουν. Μετά βγήκε η οδηγία της Ελληνικής Μευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας, η οποία προωθούσε αυτό το βήμα, οπότε εξ αρχής εγώ ήμουν θετικός. Και νομίζω οι γυναίκες στην αρχή ήταν διστακτικές. Αργότερα όμως σιγά σιγά άρχισαν να πείθονται, γιατί οι εικόνες που είδαμε στην τηλεόραση ήταν πολύ άγριες στην αρχή.